Η Εγνατία Οδός βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των μελετών για τον οδικό άξονα που συνδέει την Δράμα με την Καβάλα. Στην παρούσα φάση, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάποιες πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες για το τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του Σταυρού μέχρι την κόμβο του Αγίου Σύλλα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι σε στάδιο μελέτης. Όσον αφορά τα διόδια, λίγο να μας κάνετε ένα σχόλιο στο... Πριν τα διόδια, να μας πείτε για μια εναλλακτική λύση που προτείνετε. Υπάρχει στα σχέψη σας τούνελ, υπάρχει γέφυρα να γλιτώσουν όσο γίνεται περισσότερο τα δέντρα. Στο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης για το συγκεκριμένο οδικό άξονα, είχαν εξεταστεί διάφορες εναλλακτικές προτάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αποδείχθηκε ότι ήταν τεχνικά ανέφικτες. Συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με μεγάλες σύραγγες κλπ. Έχουν, όπως καταλαβαίνετε πάντα, το πρόβλημα του πολύ μεγάλου κόστους. Επομένως, καταλήξαμε στη συγκεκριμένη πρόταση μετά από μια σειρά αναλογικών προτάσεων. Άρα ο δρόμος προτάσεις. Θα περάσει μέσα από το δάσος, μας λέτε. Αυτή είναι η συγκεκριμένη χάραξη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μια άλλη εναλλακτική με μια μικρή σύραγγα και με μια γέφυρα. Η λύση που παρουσιάστηκε, αυτή η χάραξη η οποία παρουσιάστηκε, ήταν μία από τις εναλλακτικές, η βασική εναλλακτική λύση που είχε εξεταστεί στη φάση της προκαταρκτικής μελέτης. Η συγκεκριμένη έχει τεχνικές δυσκολίες στο να πραγματοποιηθεί λόγω της πολύ μεγάλης μυκοτομικής κλίσης. Αυτές οι εναλλακτικές πότε, πότε εξετάστηκαν, από το 2013 ακόμη ή εξετάστηκαν αφότου το 2014 αποφασίστηκε ο νόμος. Από εκείνη την περίοδο. Το 2013. Ωραία.